και προπαγάνδα γίνεται μέσω της οδούς τώρα αυτή του τουρίστα στα χωριά της Βορείου Ελλάδος. Γίνεται αυτό. Το βεβαιώνουν και οι ίδιες οι πηγές. Είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί λίγο στην διόγκωση του αριθμού της βίζας που θα δίνουμε πλέον σε Ιουγκοσλάβους γενικά πολίτες. Δεν συζητάμε καθόλου την κατάργηση. Σε διεθνή ζητήματα είμαστε μαζί. Η Κίνα στη διεθνή σκηνή, ο ρόλος των ΗΠΑ γενικά κτλ. Όσο ακόμα δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει προοπτική προσέγγισης Ιουγκοσλαβίας και Σοβιετικής Ένωσης. Εδώ είναι το κλειδί. Ότι τα χρόνια αυτά υπάρχει ακόμα η σκιά του δόγματος Μπρέζνεφ στη Ιουγκοσλαβία. Άρα από το 1972 πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Ακόμα αποφασίζουμε να δώσουμε και πρόσκληση στον νέο Υπουργό Εξωτερικών της Ιουγκοσλαβίας, τον Μίνιτς, να επισκεφθεί την Ελλάδα. Τον έχουμε προσκαλέσει. Η Ιουγκοσλαβία περνάει μια κρίση την περίοδο. Αυτή είναι το κροατικό ζήτημα, η αποκέντρωση. Το 1972 ουσιαστικά παρεμβαίνει ο Τίτο και η φιλελεύθερη γενιά των πολιτικών στις διάφορες δημοκρατίες που ήθελε αποκέντρωση περισσότερο, ουσιαστικά καταλύεται τα χρόνια αυτά. 1971-1972 είναι μια εσωτερική κρίση την οποία τελικά ξεπέρασε προσωρινά η Ιουγκοσλαβία, όχι όμως οριστικά, γιατί πίσω από την αποκέντρωση λανθάνει το εθνικό ζήτημα, όσο και αν δεν φαινόταν αυτό τότε. Μπαίνοντας τώρα, μέχρι το 1972 εκτιμούν οι Ιουγκοσλάβοι ότι το καθεστώς επιβιώνει στην Αθήνα. Ότι όλα όσα έλεγε Παπανδρέου και οι άλλοι ότι θα πέσει το 1971 με ένοπλη εξέγερση, με κομάντους κτλ. Δεν γίνεται. Ότι η Ελλάδα έχει μια καλή οικονομία και αυτό μετρούσε πάρα πολύ τότε στην ανάπτυξη των σχέσεων. Πείτε το όπως θέλετε, δημαγωγία, καταναλωτική κοινωνία, παραγραφή δανείων, ανάπτυξη της οικοδομής τα χρόνια εκείνα κτλ. Πάντως φαίνεται έξω ότι η Ελλάδα πάει καλά στην οικονομία και έχει ανοιχτεί στα ανατολικά κράτη. Οι συνταγματάρχες είναι αντικομμουνιστές στο εσωτερικό, αλλά πολύ ευέλικτοι διεθνιστές στο εξωτερικό. Εννοούμε τις καλές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση που έχουν τότε, λειτουργεί στρομική γραμμή Μόσχας Αθήνας γίνεται τότε, αεροπορική σύνδεση Μόσχας Αθηνών γίνεται τότε, την περίοδο εκεί. Και με αυτούς, αλλά και με την Αμερική για τον μόνιμο ελιμινισμό του Αμερικανικού έκτου στόλου στην Ελλάδα. Η συμφωνία του 1972 έχουμε δώσει το OK και το 1973 υπογράφεται αυτό. Μια ισορροπημένη πολιτική την περίοδο εκείνη. Τώρα τα δεδομένα αλλάζουν από το 1973. Σε σχέση με την Ελλάδα, εμείς μπαίνουμε σε μια φάση, όπως ξέρετε, αποσταθεροποίησης, αμφισβήτησης του καθεστώτος, το φοιτητικό κίνημα, στο οποίο η Ιουγκοσλαβία προσδίδει μια σημασία. Ότι τώρα είναι, δεν είναι αόρατες, αόρατοι βομβιστές στην Ομόνια να ρίχνουν βόμβες και να κάνουν κάτι, αλλά έχουμε μια οργανωμένη ομάδα η οποία φωνάζει. Δεν κινδυνεύει το καθεστώς, αλλά είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα παίξει ένα ρόλο. Συνεπώς, μια ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια φάση αβεβαιότητας από το 1973. Αυτό το σημειώνουν οι Ιουγκοσλάβοι. Από την άλλη πλευρά παρατηρείται και κάτι άλλο σημαντικό. Σχέσεις Ιουγκοσλαβίας-Σοβιετικής Ένωσης. Εδώ είναι το κλειδί. Η Σοβιετική Ένωση προσεγγίζει τη Ιουγκοσλαβία. Ο Μπρέζνεφ έχει πάει στο Βελιγράδι, έχει δώσει κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι το δόγμα Μπρέζνεφ δεν ισχύει στη Ιουγκοσλαβία. Συνεπώς, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα από εμάς. Έχετε προβλήματα οικονομικά, σας δίνουμε δάνεια, χορήγηση δανείων. Και μετά, όταν αρχίζει η πετρελαϊκή κρίση, δίνει και άφθονο πετρέλαιο φθηνό η Σοβιετική Ένωση από το 1973. Εμείς διαβλέπουμε τώρα ότι αρχίζει και ένα ειδήλιο σοβιετο-ιουγκοσλαβικό, το οποίο μας καθιστά κάπως επιφυλακτικούς τα επόμενα 1973-1974. Μετά έρχεται το άλλο ζήτημα, ότι η Χούντα ξανοίγεται, κάνει μια ευρύτερη βαλκανική πολιτική και με τη Ρουμανία και με την Βουλγαρία και με την Αλβανία διπλωματικές σχέσεις το 1971 που αποκαταστάθηκαν. Τη βαλκανική πολιτική την έχει καλογενιάσει η Χούντα. Άρα ο Καλαμανής μετά βρήκε ένα έδαφος το οποίο ήδη είχε καλλιεργηθεί. Εδώ τώρα μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Πάλι τα Σκόπια παρεμβαίνουν, τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν ανεξάρτητα από το Βελιγράδι, επιβάλλονται στο Βελιγράδι. Έχουμε υπογράψει μορφωτική σύμβαση με τη Ρουμανία και επίκειται να υπογράψουμε και με τη Βουλγαρία, επειδή θα επισκεπτόταν υπουργό εξωτερικών Μλαντένοφ τον Μάιο του 1973 την Ελλάδα. Τα Σκόπια επιμένουν τότε να υπογραφεί μορφωτική σύμβαση και με την Ελλάδα, με τους δικούς τους όρους, στη μακεδονική γλώσσα και να διαφαίνεται ακριβώς το είδος των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα έχει η Ελλάδα με κάθε Ιουγκοσλαβική δημοκρατία. Και μάλιστα λένε και θέλουμε μια ειδική σχέση μεταξύ Σκοπίων και Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει αυτό? Η ζώνη εδώ, η ελεύθερη, ουσιαστικά ελεγχόταν από πολιτικούς των Σκοπίων. Για να πάει κάποιος να επισκεφθεί τη ζώνη, έπρεπε να πάρει άδεια
από την ειδική γραμματεία εξωτερικών υποθέσεων των Σκοπίων. Αυτό μας προβληματίζει κάπως, ότι ουσιαστικά αν ανανεώσουμε αργότερα την ελεύθερη ζώνη, θα είναι τα Σκόπια από πίσω. Είναι η περίοδος ακριβώς εκείνη που αποφασίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο Άνινος Καβαλιαράτος, να κάνει την περίφημη δήλωση ότι συγκροτείται στη Γιουγκοσλαβία μια εθνότητα η οποία είναι τεχνητή. Πριν από 50 χρόνια κανένας δεν μιλούσε γι' αυτό. Δεν μπορεί το επαρχιακό αυτό στοιχείο να καθορίζει την πολιτική του Βελιγραδίου. Τα Σκόπια αντιδρούν. Και η Γιουγκοσλαβία και το Βελιγράδι. Εδώ αμφισβητείται η υπόσταση όχι μόνο του έθνους, αλλά και της δομής της Γιουγκοσλαβίας. Οπότε οι σχέσεις περιέρχονται σε μια στασιμότητα σε πολιτικό επίπεδο. Οι εμπορικές συναλλαγές συνεχίζονται. Και όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας εδώ, Μλαντένοφ, τον Μάιο του 1973, η Βουλγαρία ξέρει ποια είναι η διένεξή μας, διαμηνύει ξεκάθαρα στην Ελλάδα ότι εμείς παρά τις διακυμάνσεις των Σοβιετών Ιουγκοσλαβικών σχέσεων, δηλαδή και παρά την προσέγγιση Βελιγραδίου Μόσχας, δεν θα μεταβάλουμε την πολιτική μας στο Μακεδονικό, παραμένουν σταθεροί άξονε. Και ουσιαστικά υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μια σύγκριση απόψεων. Εδώ υπογράφεται με την Βουλγαρία διακήρυξη σχέσεων καλής γειτονίας. Σημαίνει δεν έχουμε προβλήματα με τη Βουλγαρία ή Ελλάδα την περίοδο εκείνη. Ανοίγει το βουλγαρικό προξενείο εδώ, τότε, το 1973, το οποίο ανησυχεί τη Γιουγκοσλαβία, που και αυτή έχει προξενείο, ότι τώρα η Βουλγαρία θα αρχίσει να παίζει το μακεδονικό και στην Ελλάδα. Άρα ο ανταγωνισμός θα μεταφερθεί και εδώ. Οι εκτιμήσεις είναι και μορφωτική σύμβαση Ελλάδας-Βουλγαρίας τα χρόνια αυτά. Αυτά όλα προκαλούν τώρα μια παλινοδία, μια στασιμότητα στις πολιτικές σχέσεις. Οι εμπορικές συναλλαγές συνεχίζονται, αλλά εκείνο το οποίο εμείς βάζουμε πλέον ως βέτο είναι από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να δεχθούμε συζήτηση για τον αγωγό Θεσσαλονίκης Σκοπίων, τον πέτρελο αγωγό. Βέβαια έχει πέσει, είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία λόγω των εξελίξεων και ο Τον Πάπας έχει χάσει τις προσβάσεις που είχε παλαιότερα, ο Νίξον αρχίζουν τα σκάνδαλα όπως ξέρετε, ο Παπαδόπουλος μετά αλλάζει. Εν πάση περιπτώσει δεν ενδιαφέρεται και ο ίδιος πλέον τόσο πολύ για το σχέδιο αυτό του αγωγού. Το δεύτερο είναι μετά για τη ζώνη ακόμα το συζητάμε, αλλά μάλλον δεν θα γίνει και αυτό. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα μετά το 1973, ο Παπαδόπουλος που αποφασίζει να προχωρήσει η φιλετεροποίηση, η κυβέρνηση Μαρκεζίνη κτλ. Δημιουργούν μία ψευδέστηση στο Βελιγράδι ότι καλύτερα με τον Μαρκεζίνη και τον Παλαμά. Ο Μαρκεζίνης έχει εκφραστεί κολακευτικά για τον Τίτο. Ο Παλαμάς είναι προτιμητέως από τον Άνινο Καβαλιαράτο. Αλλά μετά έρχεται η χούντα του Ιωαννίδη και τα πράγματα αλλάζουν. Από εδώ και πέρα μιλάμε για μία στασιμότητα πλέον εκτός των εμπορικών συναλλαγών σε όλα τα άλλα επίπεδα. Τι έχει αλλάξει? Πρώτον, κατήσχυση της σοβιετικής επιρροής στη Γιουγκοσλαβία. Δεν μιλάμε ότι είναι δορυφόρος, αλλά αυξάνεται η σοβιετική επιρροή στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Τότε η Γιουγκοσλαβία έδωσε τον εναέριο χώρο σε γιουγκοσλαβικά αεροπλάνα να περάσουν από το έδαφος της και να βοηθήσουν τους Άραβες. Άρα στην αντίληψη του Μπρέζνεφ είναι ότι μια κρίση στη Μέση Ανατολή που πρέπει να παρέμβει η Σοβιετική Ένωση, μόνο μέσω Γιουγκοσλαβίας μπορούν να περάσουν τα σοβιετικά αεροπλάνα για να βοηθήσουν τους Άραβες. Μέσω Τουρκίας και Ιράν, αυτό ήταν πολύ δύσκολο την εποχή εκείνη να γίνει. Εμείς δώσαμε διευκόλυνση στους Αμερικανούς. Είμαστε σαν αντίθετα, ας το πούμε, στρατόπεδα. Και αυτό αποζημιώνεται με το γεγονός ότι πλέον αρχίζει η πετρελαϊκή κρίση με φθηνό πετρέλαιο και με φυσικό αέριο που δίνει η Σοβιετική Ένωση στη Γιουγκοσλαβία. Δεύτερον, έχουμε το νέο σύνταγμα του 1974 στη Γιουγκοσλαβία. Ουσιαστικά η αποκέντρωση, η μετατροπή της Γιουγκοσλαβίας σε ένα υβρίδιο μεταξύ Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας παγιώνεται και στο Σύνταγμα. Μας ανησυχεί τώρα τι θα γίνει αν πεθάνει ο Τίτο. Θα γίνει η Γιουγκοσλαβία πάλι, ας το πούμε, υποσοβιετική εξάρτηση. Θα διαλυθεί? Τι ρόλο θα παίξει το Μακεδονικό τότε? Θα αναλυθεί η Σοβιετική Ένωση να παίξει την παλιά της πολιτική Βουλγαρίας-Γιουγκοσλαβίας προσέγγιση εναντίον της Ελλάδας? Είναι ζητήματα ασφάλειας. Και επειδή την περίοδο εκείνη η Γιουγκοσλαβία ανακοινεί το Μακεδονικό μειονότητα στα πλαίσια των συνδιασκέψεων προκαταρκτικών για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη, κάτι που καταλήγει στην τελική πράξη του Ελσίνκη του 1975, όπου μπήκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έγινε και μια αναφορά στις μειονότητες, εμείς φοβόμαστε ότι πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν και αν κάποτε πεθάνει ο Τίτο θα έχουμε
δυσάρεστες εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία. Επομένως δεν συμφέρει να μοιραστούμε σε τίποτα και από εδώ και πέρα καμιά πολιτιστική συναλλαγή με τη Γιουγκοσλαβία, καμία πολιτιστική εκδήλωση, ούτε στα Δημήτρια καλέστε συγκροτήματα από τη Γιουγκοσλαβία, ούτε Έλληνες φοιτητές να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Γιουγκοσλαβίας και δι' των Σκοπίων, γιατί μπορούν να πηγαίνουν εκεί μετά, των Σκοπίων ιδιαίτερα που είχαν αρχίσει. Και το άλλο είναι μετά καμία επαφή σε πολιτιστικά ιδρύματα. Βέτο και στο ΙΜΧΑ να μην πάει ο Μητσάκης στα Σκόπια την περίοδο εκείνη. Η ΚΙΠ τα λέει αυτά, ότι όλα αυτά είναι φαλτήριο κτλ. Τα Σκόπια πάντα προσπαθούν να βρουν μια ευκαιρία να έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις για μια de facto αναγνώριση. Καλούν τον Ελίτη σε ποιητικές βραδιές στη Στρούγκα. Δεν πάει. Καλούν τον Ασλανίδη να πάει στα Σκόπια και στο Βελιγράδι, διότι ως γραμματέας αθλητισμού είχε μία συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιρικό εθνικού Ερυθρού Αστέρα και Παναθηναϊκού τότε. Δεν πάει και αυτός. Μόνο με τη Σερβία αναπτύσσουμε επαφές. Ήδη φαίνεται το ιστορικό υπόβαθρο. Επειδή οι Σέρβοι είναι κάπως επιφυλακτικοί, η Εκκλησία, η εθνικιστική κύκλη και όλοι ένα μέρος σε αυτά του Μακεδονισμού λένε ότι αυτοί ήταν Βουλγαρίζων, δεν τους κάναμε Σέρβους. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει ιστορική βάση αυτό. Έχουμε μεταξύ Ακαδημίας της Σερβίας και της Ακαδημίας Αθηνών. Πάει ο Μαρινάτος, για παράδειγμα, έτσι ένα καφέ που κάνει εκεί, για το Ζακυνθινό, μπορούμε να την προσκαλούμε, αλλά άτυπα, χωρίς συμφωνία, η πρόσκληση να απευθύνεται σε πρόσωπα για να μην αποτελέσει προηγούμενο για τα Σκόπια, να ζητήσουν και αυτά μια μορφωτική έτσι, συμφωνία. Το περιβάλλον είναι περίπου αυτό και μια άλλη διάσταση που υπάρχει είναι το Κυπριακό. Ποια η στάση της Γιουγκοσλαβίας στο Κυπριακό επηρεάζει άμεσα τις διμερείς σχέσεις. Η στάση είναι ξεκάθαρη. Ανεξαρτησία της Κύπρου, όχι ανάμειξη της Ελλάδας, μη μιλάτε για ένωση από εδώ και πέρα, θα αποδίνουν σε εμάς. Αν μιλάτε για ένωση, παίζει το χαρτί της Τουρκίας για διχοτόμηση. Μην αναμειγνύεστε πολύ. Μεγάλη κριτική το 1972 όταν πήγαμε να ανατρέψουμε το Μακάριο, τότε δραστηριοποιείται η Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, αλλά ο Μακάριος ζητάει βοήθεια τελικά από τους αδέσμευτους. Αλλά ο Μακάριος ζήτησε βοήθεια από τους Αμερικανούς τότε και σταμάτησε η επιχείρηση ανατροπής του Μακαρίου τότε από τη Χούντα. Σε συνεργασία με την Τουρκία όμως πηγαίνανε τότε. Και όταν αυτό απέτυχε, τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν σε μεγάλη όξυνση. 72, 73, 74, τουρκική μειονότητα στη Θράκη, εκλογή του Πατριάρχη σύμφωνα με το καθεστώς που είναι σήμερα. 1973 μπαίνει η Φαλοκρηπίδα, αρχίζουν τα πετρέλαια. Εν πάση περιπτώσει, συμπλέκεται ακόμα και το Κυπριακό με όλο το πλέγμα των Έλληνο-Γιουγκοσλαβικών σχέσεων, κάτι το οποίο συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Μεγάλων τουρκικών σχέσεων. Μέσα σε αυτό τώρα το σκηνικό, επειδή η Χούντα ουσιαστικά μετά έχει σχέδια να ανατρέψει τον Μακάριο 2014, αυτά τα ξέρει η Ιουγκοσλαβία, αυτά που κάνει ο Ιωαννίδης, δίνονται συστάσεις στην Αθήνα. Σταματήστε τις υπόγειες ενέργειες κατά του Μακαρίου. Παρακολουθούν το τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έμεσα επηρεάζει τις διμερείς σχέσεις. Όταν συνεπώς πάμε το 1974, έχουμε την τραγωδία αυτή. Οι σχέσεις είναι σε στασιμότητα. Από εκεί και πέρα, όταν έρχεται ο Καραμαλής, τηρεί τις κόκκινες γραμμές μας. Σε άλλο περιβάλλον πρέπει να δουλέψει. Τώρα υπάρχει κυπριακή τραγωδία. Υπάρχει ζήτημα Αιγαίου πλέον. Το θέτουν οι Τούρκοι, η Φαλοκρηπίδα και όλα αυτά. Πρέπει να κάνει μια βαλκανική πολιτική για να έχουμε ασφαλές το σύνορο προς το βορρά. Αλλά οι κόκκινες γραμμές διατηρούνται για την ενδεχόμενη γιουγκοσλαβική βοήθεια στο Κυπριακό. Να φύγουν οι Τούρκοι, το είναι το βασικό, από την Κύπρο. Στρατεύματα, κάτι που στηρίζει η Γιουγκοσλαβία. Δεν κάνει καμία παραχώρηση στο Μακεδονικό από τις γραμμές που είχε χαράξει, ας το πούμε, η Χούντα. Το σημαίνει καμία ανανέωση μεθοριακής συμφωνίας, καμία αναγνώριση μειονότητας, καμία υπογραφή συμφωνίες για πολιτιστικές ανταλλαγές στη μακεδονική γλώσσα και τα λοιπά, μορφωτική σύμβαση. Η ζώνη στη Θεσσαλονίκη η ελεύθερη, η Ιουγκοσλαβία έχει καταργηθεί το 1974. Με όλα αυτά που γίνονται, το καλοκαίρι του 1974 καταργήσαμε την ζώνη, γιατί λέμε ουσιαστικά πλέον δίνουμε τροφή στα Σκόπια με την τακτική αυτή που ακολουθούν και τι θα γίνει αν διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία, όλα τα σχετικά, ή αν περιέλθει η σοβιετική εξάρτηση. Και το γιουγκοσλαβικό εμπόριο γίνεται μέσω της ελληνικής ζώνης, κάτι το οποίο συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια μέχρι το 1975, επισημοποιηθήκε η Συμφωνία, μέχρι το 1995. Το άλλο ζήτημα τώρα, και θα κλείσω εδώ πέρα, τι γίνεται με τον αντιδικτορικό αγώνα.
Αυτό που διαπιστώνει η Ιουγκοσλαβική διπλωματία είναι ότι δεν υπάρχει δυναμική αντίσταση τα πρώτα χρόνια. Μπορεί κάποια άτομα να φωνάζουν, να γίνονται συλλήψεις, να πιάσαν το Θεοδωράκη, ο ίδιος ομολόγησε ότι δεν τον βασάνισαν, αλλά τους προκαλεί η έλλειψη ουσιαστικής αντίστασης. Κάτι το οποίο συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια στο εσωτερικό βλέπουν μια παθητική έτσι, μια βουβή αντίδραση του κόσμου προς το καθεστώς, βλέπουν την οικονομική ανάπτυξη, εξηγούν αυτό ότι είναι η καταναλωτική κοινωνία της Χούντας και η έλλειψη υγιείους δημοκρατίας στο παρελθόν που καθιστά τον κόσμο να είναι κάπως έτσι σε μια ανεκτικότητα, απάθεια, ανοχή, όχι αποδοχή, πείτε όπως θέλετε, δεν φαίνεται να κινείται κάτι δυναμικό. Τα αντιστασιακά κέντρα στο εξωτερικό είναι ασυντόνιστα. Δεν συνομιλεί ο Καραμαλής με τον Παπανδρέου, για παράδειγμα. Υπάρχουν διάφορες ομάδες, δεν γίνεται τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις τώρα είναι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Έχουν σχέση με την ΕΔΑ. Όταν μετά διασπάτη του ΚΚΕ, το 68, προβληματίζεται το Βελιγράδι ποια ομάδα θα στηρίξει. Αρχικά τηρεί μια εφεκτική στάση. Όταν μετά το ΚΚΕ εσωτερικού καταδικάει τη σοβιετική εισβολή στη Τσεχοσλοβακία και ακολουθεί αντισοβιετική γραμμή κατά της ομάδας Κολιάνη, το σπυροπυρηνικό ΚΚΕ, από εδώ και πέρα αρχίζει συνεργασία με το Βελιγράδι, το οποίο το ΚΚΕ εσωτερικού, προκειμένου να φτιάξει την ιδεολογική του πλατφόρμα, βλέπει ως πρότυπο. Ποιο είναι το πρότυπο? Αυτοδιαχείριση εργατών και αδερφή εξωτερική πολιτική. Η βοήθεια είναι για να εκδίδουν εφημερίδα. Ελεύθερη Ελλάδα στη Ρώμη εκδίδεται. Υπάρχει όμως ανταποκριτή στο Βελιγράδι, ο οποίος ουσιαστικά τρέφεται από τον προϋπολογισμό της Ιουγκοσλαβίας. Υπάρχει μόνιμος εκπρόσωπος του ΚΚΕ εσωτερικού στο Βελιγράδι, ο οποίος και αυτός στηρίζεται στο Βελιγράδι. Υπάρχει σε ετήσια βάση οικονομική βοήθεια. Δεν ξέρω τώρα πώς να ποικίλει το ποσό των χιλιάδων δολαρίων που δίνονται εκεί. Κατηγορηματικά αντίθετη είναι σε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, δεν θα γίνει η Ιουγκοσλαβία ορμητήριο τρομοκρατικών ενεργειών κατά του καθεστώτος. Όταν κάποτε συνέλαβαν στα σύνορα με την Ελλάδα δύο Γερμανούς που ήταν, ας το πούμε, ομοειδεάτες με την οργάνωση 20 Οκτώβρη, που είναι ο Μανιός και αυτοί που ήτανε, οι οποίοι φέραν εκρηκτικό υλικό στην Ελλάδα για τρομοκρατικό χτύπημα και ευθύνονταν βέβαια και για το άγαλμα του Τρούμαν το οποίο προσέβαλαν, τότε το Βελιγράδι λέει, αν ενέχεστε εσείς το ΚΚΕ εσωτερικού, κάλεσε τον Μαυροειδή, τότε θα φύγετε από τη Ιουγκοσλαβία. Δεν πρέπει να φαίνεται ότι υποθάλπουμε την τρομοκρατία στην Ελλάδα. Υποθάλπουμε γενικά τρομοκρατία για άνθρωποι της Χούντας. Το δεύτερο είναι, δεν μπορούμε να σας δώσουμε ραδιοφωνικό σταθμό. Το μεγάλο ερώτημα ήταν να τον βάλουμε κάπου που να μην φαίνεται ότι είναι επί Ιουγκοσλαβικού εδάφους. Να τον βάλουμε κάπου στο Δούναβι, καμουφλαρισμένο πλοίο. Να μην μπορούν να ανακαλύψουν αν είναι σε Ιουγκοσλαβικό ή σε Ρουμανικό, ας πούμε, στα ύδατα του Δούναβη. Να τον βάλουμε στην Αδριατική. Αλλά το Βελιγράδι κατηγορηματικά λέει σε καμιά περίπτωση το σταθμό δεν τον θέλαν τόσο για αντιχουντικό αγώνα. Τον θέλανε κατά της ομάδας του Κουλιγιάννη. Ο Κουλιγιάννης είχε ραδιοφωνικό σταθμό, είναι η φωνή της αλήθειας, 13 εκπομπές, είχε βοήθεια, γιατί οι άλλοι όμως δεν μπορούσαν να προλαβήσουν τις θέσεις τους. Το άλλο το οποίο είναι κατηγορηματικά επίσης αντίθετη είναι στο να εκδίδουν μέσα στη Ιουγκοσλαβία έντυπο υλικό κατά της Χούντας. Εν πάση περιπτώσει προσπαθεί το Βελιγράδι να τηρήσει λίγο μία στάση μεταξύ κρατικού συμφέροντος λόγω ανάπτυξης σχέσεων με την Ελλάδα και σε μία ιδεολογική συνέπεια προς ένα κόμμα το οποίο υιοθετεί, ας το πούμε, τον Ιουγκοσλαβικό δρόμο προς το σοσιαλισμό. Αντάλλαγμα. Το αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού. Από το 70 έχει αρχίσει η διαδικασία μεταφοράς του αρχείου από τη Ρουμανία στα Σκόπια. Το 84 αυτό ολοκληρώνεται. Γίνεται έρευνα αν το υλικό αξίζει. Τελικά διαπιστώνει το υλικό είναι πολύ πλούσιο που έρχεται. Είναι γνωστά από Θεοδόρο Παπαναγιώτου. Είναι μέσα στην επιτροπή, υπάρχει το όνομα του μέσα, κλπ. Το οποίο όταν τώρα πέφτει η Χούντα, τα δεδομένα μπαίνουν σε άλλη βάση. Ο Μαυροειδής ζητάει άδεια να φύγει από το Βελιγράδι, να έρθει στην Ελλάδα μετά από 27 χρόνια εξορίας για να βγάλουν την αυγή. Και λέει, φέρτε μας τον προϋπολογισμό που μας έχετε υποσχεθεί το 2004, προπου δεν έκλεισε η χρονιά, για να πάμε στην Ελλάδα. Θα αρχίσουμε τώρα μια νέα δράση. Εκεί θα ζητήσω τώρα εγώ
να πάω στην Ελλάδα ως πολίτης πλέον μετά την πρόσφυγη, μετά από 27 χρόνια προσφυγιάς, ένας εξαίρετος δημοσιογράφος. Έχω δει κείμενά του στην Ελεύθερη Ελλάδα. Το μεγάλο πρόβλημα τώρα για αυτούς ποιο είναι? Ο σοσιαλισμός. Εδώ βλέπουν το σοκ. Πώς είναι πλέον ο σοσιαλισμός και ο Ιουγκοσλαβικός. Φαίνεται και στον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος συνελήφθη, μπήκε φυλακή εδώ το καθεστώς, δεν βασανίστηκε, το λέω και ο ίδιος, ο οποίος όμως επισκέπτεται και τη Ιουγκοσλαβία και τη Σοβιετική Ένωση και όλα αυτά. Τελικά λέει, καλός ο σοσιαλισμός θεωρητικά, αλλά στην πράξη δεν είναι. Και αποχώρησε από το κόμμα του ΚΚΕ εσωτερικού που υποτίθεται, στο οποίο θα προσχωρούσε, είχε προσχωρήσει θεωρητικά. Και οι άλλοι τώρα, παράδειγμα ο Βροϊδής, βλέπει στο Βελιγράδι το κίνημα του 1971, την Κροατική Άνοιξη. Δεν ερμηνεύει ότι είναι αναβίωση εθνικισμού, αλλά πάει να πει ότι είναι μια ανανέωση του σοσιαλισμού σε ανώτερο επίπεδο και σε αυτή τη φάση της ανανέωσης, της αυτοδιαχείρισης των εργατών, παρισέφρισαν εθνικιστικά στοιχεία. Δεν βλέπει δηλαδή πίσω από όλα αυτά ότι υπάρχει ένα εθνικό κίνημα με τη διαδικασία αποκέντρωσης και ανεξαρτοποίησης της Κροατίας και ενός οικονομικού εθνικισμού, γιατί οι διαδηλώσεις του 1 γίνονται επειδή τα οικονομικά κέρδη από τη Δαλματία πηγαίνανε στο ταμείο του Βελιγραδίου το κεντρικό. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Περίπου αυτό είναι το πλαίσιο. Πάντως δεν φαινόταν ότι πίστευε η Ιουγκοσλαβία ότι μπορούσαν αυτές οι οργανώσεις να προκαλέσουν κάποια αλλαγή στην Ελλάδα. Όταν συνήθιε ο Δρακόπουλος, ο Παρτσαλίδης το 1973 και η διάφορη, υπήρχε ένα πλήγμα μεγάλο, απλά λόγω ιδεολογικής συγγένειας, πλέον έχουμε ένα νέο ιδεολογικό εταίρο, γι' αυτό δινόταν αυτή η βοήθεια. Με άλλα λόγια, η Χούντα ούτε οι Αμερικανοί την έφεραν, ούτε το πραγμα 1983 έγινε από τους Αμερικανούς, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από την Ιουγκοσλαβία, ούτε έπεσε από λαϊκό κίνημα. Η Χούντα αυτοκτόνησε με την Κυπριακή τραγωδία. Λέγανε, προειδοποιούσε η Ιουγκοσλάβια, ότι κι αν ακόμα το πείραμα του Μαρκεζίνη μπορεί να αποτύχει, διότι είναι ο στρατός μέσα. Δεν θα μπορέσει ο Παυδόπουλος να επιβληθεί σε σκληροπυρηνικά στοιχεία του θέματος. Και σε αυτά δικαιώθηκαν πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα, εδώ πάνε, αρχίζει μια άλλη φάση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Αυτά έχουν μελετηθεί. Και μέχρι το 67 έχει γίνει δουλειά, έχει γράψει και ο Κατσάνος μια βιβλιογραφία, και εγώ είχα αρχίσει νωρίτερα. Και μετά το 75, και έχω βάλει εγώ φοιτητή που έκανε μεταπτυχιακό πολύ καλό για τις σχέσεις Ελλάδας τότε, και στο Βελιγράδι γίνεται αυτή τη στιγμή διατριβή, υπήρχε το κενό της Χούντας. Και εκεί αποφάσισα να ασχοληθώ, γιατί είχα βρει καλό υλικό και ο Ρίστοβιτς μας είχε φέρει. Είχα τα πρώτα, να ομολογούμε τώρα πώς ξεκινήσαμε. Είχα τα ερεθίσματα από τον καθηγητή τον Τσάρβο, τον Ρίστοβιτς. Όταν είδα τα έγγραφα, λέω: δεν υπάρχει ψωμί, για να τα ψάξουμε. Και αρχίζω και εγώ, πάω ξανά. Ό,τι και να υπήρχαν, τα έβρισκα. Αλλά καταλήτης ήταν η φιλανάδα μας στην Αθήνα. Η Σταντακοπούλου. Ναι, αυτή η φιλανάδα μου δεν είναι, μαζί εκτός είναι αμφιντιφατική η σχέση. Είναι η κόρη του Κωνσταντόπουλου. Ήθελε να την πω. Τι σχέση έχει όμως με την, αυτήν την. Ναι, τελειώνω. Όταν είδα ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο με το σκεπτικό ότι χρησιμοποίησε ο Βαλτέν, λέω: εδώ μπορεί να γίνει καλό πάντρεμα και ας καθίσω κάτω να ψάξω. Αν αυτή μου έλεγε όχι, δεν θα το έγραφα ίσως, γιατί θα υπήρχαν πολλά κενά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Σφέτα. Νομίζω ότι πήρατε πολλές πληροφορίες από το υλικό που περιέχεται στο βιβλίο. Μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο, έχουμε λίγο χρόνο γιατί θα κλείσει το βιβλιοπωλείο. Αν υπάρχει κάποια σύντομη ερώτηση, στη διάθεσή σας. Βλέπω κυκλικά, δεν υπάρχει, νομίζω ότι το εμπεδώσαμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.